Τώρα, σε σχέση με το σημερινό θέμα της συζήτησης, όπως ακούστηκε, η παρούσα σύμβαση ένδρας ενσωματώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 128/2019, που αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό με τον οποίο ιδρύθηκε το CEDEFOP το 1975. Ακούσαμε επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο η Θεσσαλονίκη γίνεται υπερτοπικό κέντρο, που ένα επιχείρημα που το ενστερνίζονται και οι προηγούμενοι ομιλητές, από ό,τι καταλαβαίνω, στη λογική που θεωρούμε γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, τη βαθύτερη μπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας ή με το να γεμίζει η χώρα μας βάσεις του ΝΑΤΟ. Για μας, η αναβάθμιση της χώρας δεν εξαρτάται από τη βαθύτερη εμπλοκή σε τέτοια σχέδια και ούτε από την υποδοχή, την άκρητη υποδοχή και φιλοξενία παρόμοιων οργανισμών. Γιατί σημασία έχει ο ρόλος αυτών των οργανισμών. Και θα εξηγήσω. Με την οδηγία λοιπόν 128 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το CEDEFOP αναβαθμίζεται. Και ο ρόλος του, εκτός από την επαγγελματική κατάρτιση, επεκτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει και την προώθηση πολιτικών για τις δεξιότητες. Όπως διαβάζουμε στη σχετική οδηγία, ο διακηρυγμένος στόχος του κέντρου είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των πολιτικών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τα επαγγελματικά προσόντα έρχονται για να καταργήσουν μια και για πάντα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό για όσους ακόμα τάζουν σε απόφυτους επαγγελματικά δικαιώματα. Τώρα, το συγκεκριμένο κέντρο λειτουργεί συμπληρωματικά, όπως διαβάζουμε, αποτελεί μέρος ενός τρίπτυχου οργανισμών που ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση και συμπληρώνει το Eurofound, το EOSA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και βέβαια οφείλει, όπως διαβάζουμε, να συνεργάζεται με το ETF, το European Training Foundation, το οποίο έχει κυρίως στόχο την εξαγωγή, θα λέγαμε, των ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση στις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Και επίσης, όπως ακούσαμε από κυβερνητικά χείλη, αυτό το κέντρο επιδρά στη δομή και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όχι μόνο της επαγγελματικής, θα λέγαμε, αλλά συνολικά στην εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να θυμίσω τη θέση μας, είναι γνωστή η θέση του κόμματός μας για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις δεξιότητες και την κατάρτιση. Θέση μας είναι ότι οι πολιτικές αυτές στοχεύουν στη γεφύρωση αυτό που αποκαλείται χάσμα δεξιοτήτων και στον έλεγχο της ανεργίας μέσω της ανακύκλωσης των ανέργων. Πραγματικός στόχος αυτών των πολιτικών είναι η διατήρηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων μέσω της τροφοδοσίας τους με φθηνό, αναλώσιμο και ευέλικτο προσωπικό. Οι δεξιότητες, με τον τρόπο που εισάγονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από όλους όσους έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, όχι απλά συμπληρώνουν, αλλά αποτελούν πυλώνα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που βλέπουμε σε όλες τις βαθμίδες. Και βέβαια, και ενώ από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, και βέβαια συμπληρώνουν και ταιριάζουν αρμονικά με τις προωθούμενες πολιτικές στο χώρο της εργασίας, όπως το νομοσχέδιο που θα έρθει σε λίγες μέρες. Τώρα, οι δεξιότητες, έτσι όπως είναι σχεδιασμένες και έτσι όπως εισάγονται, προσφέρουν αποσπασματική γνώση με ημερομηνία λήξης στους εργαζόμενους, αφού ο καταρτιζόμενος σε λίγο θα ξαναβρεθεί στον κουβά των απασχολήσιμων και θα πρέπει να επιλέξει, συνήθως με δικιά του ευθύνη και με κριτήρια που αυτός θέτει, αυτό θα πει ελευθερία επιλογής, έτσι. Σε ποιο τομέα θα εκπαιδευτεί, θα μετεκπαιδευτεί, μήπως και καταφέρει να ξαναβρει δουλειά, να ξαναμπεί στην αγορά. Έτσι γίνεται αντιληπτή από όλους όσους υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι γίνεται αντιληπτή η σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας σήμερα. Και βέβαια, δεν μας διαφεύγει ο ταξικός χαρακτήρας αυτών των πολιτικών, αφού, όπως ακούσαμε πολύ γλαφυρά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν μερικά χρόνια, στοχεύουν στον υδραυλικό από το Περιστέρι. Η δική μας θέση είναι ότι η ανεργία
αποτελεί δομικό στοιχείο του καπιταλισμού. Είναι απαραίτητη για τη συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης. Βέβαια, σε συνθήκες όπως οι σημερινές, με ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης, με ραγδαία ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μην βρίσκουν το προσωπικό που θέλουν, την ώρα που το θέλουν, με τους όρους που το θέλουν, στην τιμή που το θέλουν, οπότε και ζητούν από τις κυβερνήσεις συνταγές διαχείρισης της δεξαμενής των ανέργων. Στον αντίποδο όλων αυτών, εμείς διεκδικούμε οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις να ενσωματώνονται στην εκπαίδευση, αλλά με τρόπο τέτοιο που να μην διακόπτουν και να μην διαταράζουν τη διαλεκτική συνέχεια της γνώσης, ώστε ο μαθητής ή μαθητευόμενος, όπως είναι ο καινούριος όρος που εισάγεται, να μπορεί να διαμορφώνει σφαιρική και ολοκληρωμένη αντίληψη για τον κόσμο και έτσι να πραγματικά ελεύθερος να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά και στην παραγωγή. Διεκδικούμε λοιπόν διαβίου μάθηση δωρεάν για τον εκπαιδευόμενο, με άδεια από την εργασία του και όχι στα διαλύματα της ανεργίας, με χρήση σύγχρονων εκπαιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων, στα οποία θα έχουν όλοι ισότιμα πρόσβαση. Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, διαφωνούμε με το ρόλο και τη σύνθεση του κέντρου επί της αρχής και ανεξάρτητα από τον τόπο της έδρας του. Τώρα, συγκεκριμένα με την έδρα του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και σε σχέση με αυτό που ακούσαμε για τη σημασία του να φιλοξενείται στη χώρα μας, συγκεκριμένα λοιπόν για την έδρα του ΣΕΝΤΕΦΟΠ στη Θεσσαλονίκη, εμείς θα θέσουμε κάποια ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με τα προνόμια και την ασυλία, το διπλωματικό στάτους του κέντρου. Καταλαβαίνω, άκουσα τους προηγούμενους που το δέχονται αυτό ως μια κανονικότητα, γιατί έτσι γίνεται, αλλά εμάς δεν μας αρκεί, το έτσι κάνουν όλοι. Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει γιατί αυτό το κέντρο έχει αυτά τα προνόμια τη στιγμή που το φιλοξενεί στον τόπο του. Μας προκαλεί λοιπόν εντύπωση η αναλυτικότατη και λεπτομερέστατη περιγραφή, σε αντίθεση με την παλιότερη σύμβαση, του καθεστώτος διπλωματικής ασυλίας του κέντρου. Για παράδειγμα, γιατί είναι τόσο σημαντικό να διασφαλίζεται το απόρριτο των επικοινωνιών ενός κέντρου που διεξάγει έρευνες αγοράς, που συζητά με φορείς της αγοράς και σχεδιάζει πολιτικές. Γιατί πρέπει τα έγγραφά του να είναι ακατάσχετα, γιατί το κτίριο και όλο το περιεχόμενό του είναι απαραβίαστο. Δεν πρόκειται για ίδρυμα τρίτης χώρας. Όταν ακούμε να λέγεται, τελειώνω, πότε διεθνής, πότε ευρωπαϊκός οργανισμός. Είναι κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η προηγούμενη σύμβαση είχε υπεγραφεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η τωρινή από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι τα παραπάνω χρήζουν απάντησης και ειδικά σε μία περίοδο που μένεται η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, μένονται οι ανταγωνισμοί και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις. Που έχουμε επικίνδυνες διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό και φυσικά βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στους νατοικούς σχεδιασμούς. Για όλα αυτά τα παραπάνω, εμείς τοποθετούμαστε κατά. Ευχαριστώ πολύ.